Καλησπέρα παιδιά και καλή χρονιά. Σήμερα κάνουμε ένα Q&A, να απαντήσουμε τις πιο hot απορίες σχετικά με το χάσιμο βάρους, τη διαλυματική και ποιος είναι ευκολότερος τρόπος να χάσεις την κοιλιά το 24. Τις ερωτήσεις τις πήρα από το Instagram, σιγουρέψω ότι με ακολουθείς. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι γίνεται στην περίπτωση που μια μέρα σπάσει την νηστεία? Σε αυτή την περίπτωση, εάν έχεις σπάσει την νηστεία π.χ. στις 14 ώρες αντί για 16, χρωστάς 2 ώρες, όπου πρέπει την επόμενη φορά να νηστέψεις αντί για 16 ώρες 18 ώρες. Η Στέλλα ρωτάει, η διαλυματική κάνει για άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη? Ναι, πολλοί νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε διαλυματική όταν δεν έχουμε ζάχαρο β' και είμαστε τελείως υγιείς. Αλλά έχει φανεί και έχει μελετηθεί ότι άτομα που έχουν διαβήτη ή ακόμα και προδιάθεση στο διαβήτη, δηλαδή είναι στο προδιαβητικό στάδιο, και έχουν κάνει διαλυματική, τους έχει όντως βοηθήσει, έχει φτιάξει και την αντίσταση στην ινσουλίνη και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Δεν βοηθάει σε άτομα με διαβήτη Α, αλλά διαβήτη Β βοηθάει. Έτσι, πάντα συμβουλεύεστε τον γιατρό σας. Πώς φεύγει η κοιλιά? Πώς φεύγει η κοιλιά? Πρωινό σκουπίδια. Πειράζει αν κάνω παραπάνω ώρες από 8-16. Εάν κάνεις πάνω από 16 ώρες νηστεία, καίς περισσότερο λίπος και κάνεις πολύ καλή αυτοφαγία. Για να μπεις στη φάση της νηστείας και της αφαγίας, πρέπει να περάσουν περίπου 12 ώρες για να σταματήσει να χωνεύει τελείως, να βγει τελείως από τη χώνευση, από τη διαδικασία της πέψης στο σύστημά μας. Τι πίνουμε όταν βγαίνουμε το βράδυ? Σου ρωτεί. Και ένα ποτό την εβδομάδα. Εντάξει, άντε, θα το επιτρέψω. Ένα ποτό την εβδομάδα. Στέβια κάνει μέσα στο καφέ? Αν όχι, γιατί? Στέβια είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το καφέ. Αλλά πάντα προτείνω να πίνετε το καφέ σκέτο το πρωί για να μπει στο σωστό mood το σώμα. Αυτή η πικρίλα έτσι σε ξυπνάει λίγο. Σε κάνει και λίγο πιο παραγωγικό, σου δίνει περισσότερη όρεξη. Ενώ αν πιείς το γλυκό, κάπως γλυκαίνεσαι, κάπως κακομαθαίνεις, δηλαδή είναι πιο πολύ ψυχολογικό. Και επίσης η στέβια πάει και στο έντερο και μετά έχεις αυτή την τάση για γλυκό. Οπότε, τουλάχιστον όταν ξεκινάς την μέρα σου, αν το πιείς σκέτο και μετά αν πιείς ροφήματα, ας πούμε, που έχουν λίγη στέβια ή γλυκαντικά, είναι OK. Όταν είσαι στα 50+, στην κλιμακτήριο, ενδείκτηνε η νηστεία? Ναι. Η Ιωάννα ήταν στα προκλιμακτηριακά και έχασε 10 κιλά με διαλυματική. Η Μένια ήταν κάπου 53 και εκείνη έχασε 10 κιλά με διαλυματική. Η διαφορά είναι ότι μπορεί να πάρει 1-2 μήνες παραπάνω. Δηλαδή τα 10 κιλά στους 3 μήνες που λέμε σε όλους, αν είσαι στην κλιμακτήριο, μπορεί να πάει 4-5 μήνες. Αλλά από ό,τι έχουμε δει, είναι ο μόνος τρόπος στην κλιμακτήριο να χάσει κιλά. Η κλασική τυπική πατροπαράδοτη δίαιτα δεν δουλεύει. Μόνο διαλυματική, απλά πάρει λίγο παραπάνω. Εκτός από κοτόπουλο, τι άλλο κρέας προτείνεις? Μοσχάρι άπαχο. Μετά έχουμε ψάρια, λευκά κρέατα γενικά έτσι. Μπορώ να φάμε και σολομό, τσιπούρα, μαλάκια κάνουνε. Μετά αντικατάστατα κρέατος, κεμπάπ σόγιας, κιμά σόγιας, τέτοια πράγματα. Και γιαούρτι. Γιατί λες ότι πρέπει να κοπούν τελείως τα γλυκά? Καλό είναι τουλάχιστον για τις πρώτες 2 εβδομάδες σαν challenge να μην φας καθόλου γλυκά. Μετά μπορείς να τα εντάξεις εδώ και εκεί. Για να γίνει μια αποτοξίνωση και να φύγει τελείως αυτός ο εθισμός που έχουμε περισσότερο στη ζάχαρη και μπορείς να αντικαταστήσεις τα γλυκά με άλλα γλυκά που φτιάχνω εγώ, όπως οι αυγόφετες ή το παγωτό μηδέν θερμίδων. Πρέπει να κλείσω κάποιο ραντεβού με εσάς? Καλό θα ήταν να κλείσεις ραντεβού με έναν σύμβουλο διαλυματικής για να σιγουρευτείς ότι την κάνεις σωστά. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή, όπου εκεί πέρα θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για το δωρεάν σεμινάριο για το πώς δουλεύει η διαλυματική. Γιατί μετά θα σε ρωτήσουμε πράγματα πάνω σε αυτό, να δούμε αν τα κατάλαβες καλά. Και μετά μιλείς μαζί μας, σου πούμε λίγο μερικά tips και μερικά τέτοια μυστικά. Βάλουμε ένα πλάνο να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι δωρεάν το πρώτο ραντεβού, οπότε είναι πολύ καλό εργαλείο να το χρησιμοποιήσετε τώρα για να ξεκινήσει καλά το 24. Έτσι. Ισχύει για όλες τις ηλικίες η νηστεία? Καλό είναι όταν είσαι ανήλικος και στην ανάπτυξη να μην το κάνεις. Από τα 18 δεν έχει ταβάνι. Ακόμα και 60 χρονών συνταξιούχος να είσαι, θα σε βοηθήσει η διαλυματική. Αντιγύρανση. Πολύ καλό εργαλείο η διαλυματική για αντιγύρανση. Κάνω νηστεία, αλλά δεν βλέπω διαφορά. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι επιτέλους να μάθεις να το ράβεις. Γιατί οι περισσότεροι που μου λένε σαρώ, κάνω νηστεία, αλλά δεν βλέπω διαφορά. Είμαι στρατιώτης, τηρώ το 16ωρο. Ουσιαστικά εγώ αυτό που ακούω είναι ότι κρατιέμαι 8 ώρες, αλλά τις άλλες 8 που είναι και καλά η φάση σύτησης, εσύ είμαι σίγουρος ότι τρως τον άμπακο και δεν θα σε σώσει ούτε διαλυματική, ούτε σαρώ, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν μπορεί να κατέβει στη γη να σε βοηθήσει. Γιατί αυτό που χρειάζεται να κάνεις δεν το έχεις κάνει. Που σημαίνει τι? Να το ράψεις. 2 γεύματα στη φάση νηστείας, 1 το μεσημέρι, 1 το βράδυ. Σωστή ποσότητα, δεν μπορείς να φας όλη την κατσαρόλα, φας ένα πιάτο. Έτσι και θα χάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσεις. Είναι 100% σίγουρο. Οπότε αυτό ήταν το Q&A, ελπίζω να το απολαύσατε. Πείτε μου ποια άλλη ερώτηση θέλετε να απαντήσω κάτω στα σχόλια και θα πούμε την επόμενη φορά.